Πολύ καλές βαθμολογίες και πεντάρια. Και ένα τριάρι. Μικαέλα. Μόνο εγώ έβαλα τριάρι. Μόνο εσύ. Να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει η εικόνα. Δεν την καταλαβαίνω, μάλλον δεν ξέρω. Μου αρέσουν πολύ τα ποτάκια σου όμως, η ιδέα που έχεις κάνει. Ίσως αν φόργες κάποια άλλη φούστα από μέσα να μου έκανε εμένα πιο... να μου έφτιαχνε την εικόνα, ας πούμε. Αλλά δεν την καταλαβαίνω. Δεν... Θες να την εξηγήσεις κάπως την ιδέα σου στην Μικαέλα? Επειδή λέει ότι δεν την καταλαβαίνει. Τι να της εξηγήσω, την εικόνα? Νομίζω ότι φαίνεται. Δεν μπορώ να της εξηγήσω κάτι. Μπορώ να της δείξω μετά εικόνες, τις οποίες μπορεί να δει για να εμπνευστεί και ίδια για να κάνει στην πορεία κάποιες από αυτές. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πιστεύω γενικά ότι όταν δεν πολύ καταλαβαίνουμε μία εικόνα, αν δεν μας αρέσει τίποτα, οκ, okay, να βάλουμε και ένα και δύο. Όταν δεν την καταλαβαίνουμε και υπάρχει τελικά όμως το κάτι, είναι λίγο άδικο να βάζαμε έναν πιο κακό βαθμό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, είμαι η μόνη που έχει βάλει τρία. Μπορείς να βάλεις και δύο. Μα δεν θέλω να σου βάλω δύο. Όχι εσένα, δεν θέλω να βάλω δύο σε αυτό το look. Δεν μου είναι για δύο. Και δύο. Το ξέρω, και ένα θα μπορούσα να βάλω. Ό,τι θέλουμε βάζουμε. Γι' αυτό έχουμε και τους αριθμούς. Όχι, απλά όταν φοράω απλά κάτι όταν δεν κλασικό, πολύ καταλαβαίνω τότε την εικόνα... είναι πάλι τρία. Όταν φοράω κάτι πιο ανατρεπτικό, είναι πάλι τρία. Όταν φοράω κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνεις και έχει μεγάλα γιατί πόδια, εγώ σου είναι έχω πάλι βάλει και τέσσερα και πέντε σου έχω βάλει. Και δύο σου έχω βάλει. Δεν νομίζω να σου βάζω συνέχεια τρία εγώ. Όχι, απλά δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό με το αν είσαι μπερδεμένη. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό αν είσαι μπερδεμένη γενικά με την εικόνα ή αν είσαι, δεν ξέρω, επηρεασμένη από κάτι άλλο. Προκατελημένη ή πιο προκατελημένη, δεν ξέρω αυτό. Μάλιστα. Θες να πεις κάτι, Μικαέλα μου? Όχι. Νομίζω ότι εξήγησα το πώς το σκέφτηκα. Okay. Μινέση, έβαλες πέντε σε αντίθεση με τη Μικαέλα. Είναι συγκλονιστική, δεν θα άλλαζα τίποτα. Αυτό είναι τέλεια. Λίγα λόγια και κατσουρωτά που λένε και στο χωριό μου. Αρετούλα μου, θεωρείς ότι τα τριάρια είναι λίγο διπλωματικά? Ειδικά όταν κάποιος δεν το αισθάνεται και πολύ αυτό που βλέπει. Δεν ξέρω, τώρα συγκεκριμένα δηλαδή από τη συγκεκριμένη κοπέλα, νομίζω ότι γενικά δεν βλέπω κάποιο προσωπικό στοιχείο πάνω της. Οπότε το ίδιο κρίνει και σύμφωνα με τις άλλες κοπέλες. Δηλαδή, δεν βλέπω μία προσωπικότητα πάνω στο στυλ. Είναι κάτι σίγουρα που το μαθαίνει η Μικαέλα και γι' αυτό το λόγο το 3. Διπλωματικό δεν θα το έλεγα. Έχεις προσωπικότητα, είπες. Όχι, δεν έχεις προσωπικότητα. Προσωπικότητα έχεις. Απλά δεν έχεις βρει ακόμη το δικό σου προσωπικό στυλ. Μα ότι δεν έχω βρει ακριβώς αυτά που ίσως και να μου ταιριάζουν περισσότερο, δεν το ισχύει. Αλλά γενικά και όταν το βρω, θα ήθελα το στυλ μου γενικά να είναι. Να μπορώ να υποστηρίζω διάφορα στυλ. Όχι κάτι συγκεκριμένο. Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Δεν το λέω για σένα προσωπικά ότι δεν έχεις προσωπικότητα. Προσωπικότητα έχουν όλες οι κοπέλες και όλες οι συμπαίκτριές μας και ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Απλά δεν έχεις βρει κάτι δικό σου σε προσωπικό στυλ, οπότε ίσως κρίνεις και με βάση τη δική σου την οπτική γωνία και όλες τις άλλες κοπέλες. Μα εννοείται ότι ξέρεις τι νιώθηκα μια φορά, ότι δηλαδή μπορεί να μην μου αρέσει κάτι καθόλου και να θέλω να βάλω και ένα και δύο και όλες οι άλλες που ίσως το καταλαβαίνουν αλλιώς να βάλουν τεσσάρι και μετά θα πέσουν να φάνε εμένα που έχω βάλει το χαμηλό βαθμό. Μα αν δεν μου αρέσει τι να κάνω. Αυτό ακριβώς εννοώ, αυτό ακριβώς εννοώ ότι κρίνεις με βάση αυτό. Δηλαδή αν σε φάνε οι άλλοι ή αν εσύ. Όχι, αυτό σου δηλαδή λέω. Φοβάσαι να πεις τη δική σου προσωπική γνώμη. Όχι, αυτό το λέω για αυτή τη στιγμή. Ότι έχουν βάλει, ας πούμε, όλοι τέσσερα. Δηλαδή, τι να βάλω κι εγώ τέσσερα, επειδή έχουν βάλει άλλοι. Δηλαδή, θα πω ότι δεν καταλαβαίνω εσύ την εικόνα, αλλά αυτό. Έχουν βάλει όλοι τέσσερα, οπότε θα βάλω κι εγώ. Εσύ το είπες αυτό, εγώ δεν όχι, το είπα αυτό. Όχι, ότι έτσι μάλλον πρέπει να γίνει. Γιατί βάζω εδώ ένα τριάρι που δεν είναι καν κακός βαθμός. Δεν είναι και είναι κακός λες και έχω βάλει κακό βαθμό. Απλά με ρώτησε η Κατερίνα τι έχω να πω σύμφωνα με το τριάρι. Και λέω ότι ίσως δεν έχεις βρει ακόμη το δικό σου προσωπικό στυλ, το δυνατό σου προσωπικό στυλ. Κάτι στο οποίο ήρθαμε όλοι εδώ πέρα να το βρούμε, ναι, ίσως. Κατάλαβες τι εννοώ. Εσύ φοβάσαι δηλαδή δεν να το βάλεις δύο προσωπικά. Και ένα. Όχι, δεν φοβάμαι, απλά... Γιατί τώρα είπες, ας πούμε, θα πέσουν να με φάνε. Θέλω να είμαι, θέλω αυτό που βλέπω να το κρίνω με τη δικιά μου οπτική. Τώρα να έχω βρει το δικό μου στυλ ή όχι, είναι άσχητο. Βλέπω μία εικόνα και την κρίνω. Δηλαδή και χτες στην κυρία Άρτεμις, ας πούμε, έβαλα δύο. Στελαχωρήθηκα που το έβαλα, αλλά δεν μου άρεσε. Και τελικά πήρε πολύ καλούς βαθμούς, αλλά εμένα δεν μου άρεσε. Okay, και μετά ένιωθα και λίγο ότι μήπως την αδίκησα. Αλλά γι' αυτό θέλω να κρίνω πριν με αυτό που βλέπω, χωρίς να επηρεαστώ από κανέναν άλλο βαθμό και από κανέναν άλλο άνθρωπο. Έχεις νιώσει δηλαδή ότι αν βάλεις δύο, δεν έχεις κάποια πίεση πίσω στο backstage, κάποιος όχι, στο κάτι backstage να δεν σου πει, κάτι να νιώσεις λίγο περίεργα?
Το ρωτάω εγώ, πιστεύω ότι υπάρχει κάτι δύο, πίσω backstage. Θα πέσουν να με φάνε. Όχι, δεν υπάρχει, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα backstage. Και επειδή είπες και που έλεγες πριν για προσωπικότητα και τέτοια, δεν είμαι καθόλου έτσι. Ό,τι έχω να πω το λέω και ό,τι βαθμό θέλω να δώσω τον δίνω. Αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Εμένα κάτι άλλο. Βλέπω κάτι, δεν μου αρέσει το και το βάζω. Αλλά... Τι πήρε το αυτή σου, αρετή μου. Κάτι άλλο. Πες μου, δεν μπορεί να μιλάμε στον αόριστο τώρα γενικά με γρίφους. Και όταν λέτε άλλο. Κάτι, θέλω να καταλαβαίνω. Δεν θέλω και να εγώ το πω, λέτε. Γιατί δεν θέλω να εκθέσω και τον άνθρωπο το οποίο το είπε, γιατί δεν θα το έκανα για κανένα λόγο. Ακόμη και τα δόντια να μου βγάζανε. Ακόμη και αν μου εμπιστευόταν κάτι, ναι. Δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Απλά πήρε κάτι το αυτί μου, το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με αντικειμενικότητα, ούτε με. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή έχει να κάνει καθαρά για προσωπικούς λόγους. Ωραία. Χωρίς να, προσωπικό... δηλαδή, ακόμη... να μου πεις ποιο, ναι. Θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που άκουσες. Χωρίς να μου πεις ποιος το είπε. Ακόμη και δηλαδή πώς. Και τα δόντια να μου βγάζανε. Σου μιλάω τι ειλικρινά. Εάν μου βγάζανε τα δόντια και μου λέγανε πες το μας τώρα, δεν θα το έλεγα. Ποιος μου το είπε. Ναι, ρε, αρετή, αλλά κάνει σύντριγγε τώρα. Για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή, δηλαδή τι είναι αυτά που κάνει τώρα. Γιατί μπορούμε να σκεφτούμε πολλά εμεί αυτή. Δηλαδή, μα προσβάλλει και αυτό που λες αυτή τη στιγμή. Ότι σου βάζει επίτηδε τριάντα. Πετά μία φωτιά. Είπε κάτι σε ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο δεν έχει να κάνει με το πώ παρουσιάζω εγώ το δικό μου ρούχο. Τι έχω και έχει πει, να κάνει δηλαδή, με κάτι άλλο. Τι έχω πει. Δεν θα το πω. Απλά είναι αυτό γιατί που λέγαμε για τη βαθμολογία. Το να το πει λίγο πιο μετά. Μπορώ να το πω λίγο πιο μετά. Έχει κάθε δικαίωμα. Ναι. Απλά επειδή τώρα το συζητάμε. Mm-hmm. Καλό είναι να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Είπες ότι κάποιος είπε κάτι για σένα. Η Μικαέλα δηλαδή. Σωστά. Ναι. Τι είπε και η Μικαέλα σε ρωτάει τι είπα. Δεν θέλω να το πω. Ωραία, μπορεί να μην θες να το πεις εδώ. Εσύ θυμάσαι τι είπες για την αρετή. Πριν που ήμασταν μαζί backstage, γιατί δεν μου το είπες. Γιατί δεν με έπαιξες να μου πεις θέλω να σου μιλήσω, άκουσα αυτό και αυτό. Γιατί δεν το θεωρώ, δεν θεώρησα γενικά την κίνησή σου fair play. Μα αυτό ποια που κάνεις. Κίνησή μου, τι ακριβώς κάνω. Αυτό που έκανες. Τι οπότε έκανα, και εγώ δηλαδή. Δεν θεώρησα και... Τι έκανα, δηλαδή θέλω να μου σου... πεις τι έκανα, γιατί με μπορεί κατηγορείς να το μάθεις να μου πεις τι έκανα. Μπορεί να το μάθεις στην πορεία. Και θα το έχεις σίγουρα. Ξανακάνει και έχω ξαναπεί ότι δεν το δέχομαι. Θα το μάθεις στην πορεία. Τι να πω, θα το μάθεις θα στην πορεία μάθεις, θα το μάθεις στην πορεία. Θα σου πω κάτι όμως, ακούς κάτι για κάποιον. Γιατί να μην πας να τον πιάσεις και να το ρωτήσεις. Τέλος πάντων. Έγινε αυτό. Τι σου το είπα τώρα εδώ, θα το μάθεις στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 4,1 ο μέσος όρος Αρετούλα. Μου πάμε στους κριτές. Γεια σας. Καλώς τη. Στέλιο μου, να ξεκινήσουμε με σένα. Ναι. Ξέρεις ότι εγώ, άμα ανοίγεται κουβέντες, παθαίνω τέτοιο θέλω να μάθω. Δηλαδή, τώρα και ξεκινάω κι εγώ και έχω σκεφτεί τόσα να σου πω για το ίντι, που έχει πολύ ενδιαφέρον, που είναι τελείως ασύμβατο με την εικόνα σου. Και τώρα έχουν μπλοκάρει. Γιατί είμαι και πάρα πολύ περίεργος. Θέλω να κρατήσω μια τίμια στάση και δεν θέλω να αναφερθώ στο άτομο η το οποίο ήρθε. Στάση, το η τίμια ήρθε στάση έχει ή δεν λες τίποτα ή έρχεσαι και λες. Αυτό το λέω, όχι, αλλά δεν λέω και λέω. Θέλω να ξέρετε τι συμβαίνει και backstage και θέλω και όλα να σας εξηγήσω καταλάβει. Για ποιο λόγο κρατάω και αυτή τη στάση ή για ποιο λόγο δεν έχω καλή ψυχολογία. Ωραία. Οπότε όμως... θέλω κιόλας, αφού παίζουμε fair play και θέλω να παίζω τίμια και θέλω να είμαι εντάξει, απέναντι θέλω να έχω καθαρή ψυχή. Οπότε θεωρώ ότι είναι άξιο συζήτησης, κάτι το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου δίκαιο. Ποιο? Αυτό που άκουσα, αυτό που έγινε, μπορεί να το σκεφτεί η Μικαέλα και μπορεί να το πει και η ίδια. Ωραία, τι έγινε. Θα μας πεις, αρετή. Όχι. Συγγνώμη, Μικαέλα, μπορεί να μας πεις. Συγγνώμη, κύριε Κουνάρη, με όλο το σεβασμό, δεν θέλω να πετάω τον μπαλάκι και να σας αφήνω σε αγωνία. Μα αυτό κάνεις. Αλλά... Ναι, δεν θέλω να πω. Ναι, δεν θέλω να εκθέσω πω. Το άτομο το οποίο μου το είπε και δεν θέλω να... Εννοείς να καταλάβω κάτι. Εννοείς δηλαδή ότι σου βάζει ευκαιμένα χαμηλή βαθμολογία για κάποιο λόγο. Είναι στημένο κάτι εναντίον σου. Αυτό, μπορούμε να η ξέρουμε... Η συγκεκριμένη μπορεί να μου βάλει ό,τι θέλει, αλλά όταν πιάνει άτομα ναι. Και λέει και του ζητάει το λόγο, για ποιο λόγο έβαλες μια συγκεκριμένη βαθμολογία. Ωραία. Και δεν τις έβαζες χαμηλότερη. Ωραία. Αυτό για μένα δεν είναι fair play, άρα κυρία Χριστοπούλου. Ναι. Να μην είναι τώρα πλατιάσουμε γιατί εγώ δεν ποιος, έχω πιάσει. Γιατί αφού. Ναι. Επομένως, Μικαέλα μου. Ότι εγώ είπα σε κάτι να βάλει πιο χαμηλή βαθμολογία. Ναι. Αυτό δεν το έχω πει.
Εσύ το τι σίγουρη... να πάρει χαμηλή βαθμολογία. Να πω ότι Χριστίνα, τι έχει πάθει ξαφνικά. Μικάλη, το έχω πει. Σου είπα τι έχει πάθει, αυτό σου είπα. Μου έγραψε σε μήνυμα στο κινητό. Σου έγραψα εγώ, τι έχει πάθει. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Το έχω και πίσω. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάω τόσο καιρό και ναι. Έχω ανοιχτεί πολλά. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι παιχνίδι. Τι έχεις ανοιχτεί πολλά. Το αν έχω μαζί σου κάποιες επαφές εκτός του παιχνιδιού τι ή οτιδήποτε ότι άλλο, είναι πολλά. Ένα παιχνίδι από που μένα θα βαθμολογώ με αυτά που βλέπω. Από μένα έχεις ανοιχτεί πολλά. Όχι, μιλάω γενικά. Το ότι δεν μιλάω τόσο καιρό και κάνω το κορόιδο, δεν θα ξεσπάς πάνω μου όμως, Χριστίνα. Λοιπόν, όχι, Μικαέλα μου, εγώ σε ρώτησα τι έχεις πάθει. Έχω ουδέτερη στάση με όλους. Με όλα τα κορίτσια, δεν έχω τίποτα παραπάνω ούτε να χωρίσω, ούτε να βρω κάτι παραπάνω. Με καμία σας. Εγώ ήρθα στο παιχνίδι να παίξω. Και αν με βγάλει σε καλό, με έβγαλε. Ναι, γιατί μου θα... είπες ότι εγώ λοιπόν, είπα κάτι τέτοιο. Μου έγραψε στο κινητό πριν και ξέρεις πάρα πολύ καλά η ίδια. Πολύ καλά. Ότι μου έγραψε τι έχει πάθει έχω και βάζει πολύ... υψηλές βαθμολογίες στην αρετή. Αφού έχει τη λίστα. Καταλάβει. Δεν είπα. Εμένα αυτό μου είπε. Δεν είπα. Αφού έχει τη λίστα, είπα. Ναι, γιατί το έχω πει πάρα πολύ. Λοιπόν, συγγνώμη, το έγραψε. Εάν ισχύει να δώσω μήνυμα, εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ, αλλά. Μέχρι εδώ είναι παιχνίδι και θα βάζω βαθμολογίες εκεί σου που είπα εγώ ποτέ τι βαθμό να βάλεις σε κάποιον. Ναι. Εγώ το είπα αυτό. Αλήθεια μου τώρα. Μου είπε. Εντάξει, μην είναι αλήθεια. Αρετή μου, κάνω ψηλά. Θα πω κι άλλα μετά όμως, όταν θα έρθει η σειρά μου. Γιατί έχω πολλά να πω σήμερα.